Κατά καιρούς επικρατεί ένας τρόμος σχετικά με το τέλος του κόσμου. Σύμφωνα με τις περιγραφές των προφητών, θα μοιάζει κάπως έτσι. Το απόλυτο σκοτάδι θα σκεπάσει τη γη και ακόμα και το φως ενός αναμένου σπίρτου δεν θα είναι ορατό μέσα σε αυτό το σκοτάδι. Έχουμε ήδη μάθει να είμαστε δύσπιστοι σε τέτοιες αναφορές. Ωστόσο υπάρχουν περιπτώσεις που εμφανίστηκε ανεξήγητο σκοτάδι σε ορισμένες περιοχές της γης, καλύπτοντας όλους όσους βρίσκονταν εκεί. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, αυτό το φαινόμενο δεν έχει καμία σχέση με μια πιθανή έκλειψη ηλίου. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές τεκμηριωμένες περιπτώσεις ξαφνικού μυστηριώδου σκότους, οι επιστήμονες ανησυχούν σοβαρά για αυτό το φαινόμενο. Το φαινόμενο αναφέρθηκε για πρώτη φορά στη βίβλο. Μιλούσε για το σκοτάδι που έστειλαν ως τιμωρία οι θεοί στους Αιγύπτιους. Το πιο διάσημο περιστατικό που έχει γίνει και βιβλίο μπορεί να θεωρηθεί μια περίπτωση στην αμερικανική πόλη Λούισβιλ. Στις 7 Μαρτίου 1911, περίπου στις 4 το απόγευμα, σκοτάδι έπεσε στην πόλη, ένα φαινόμενο που κράτησε περίπου μία ώρα. Αν και όπως είπαν αργότερα αυτόπτες μάρτυρες, τους φάνηκε ότι βρίσκονταν σε πυκνό παχύρευστο σκοτάδι μόνο για λίγα λεπτά. Το σκοτάδι ήταν τόσο πυκνό που δεν φαινόταν ούτε ένα αναμένο σπίρτο στα πρόσωπά τους. Φόβος παρέλυσε τους ανθρώπους, έμειναν ακίνητοι, με το φόβο ότι θα χαθούν. Όσοι τόλμησαν να βρουν διέξοδο από αυτό το σκοτάδι, έχασαν τον προσανατολισμό τους στο χώρο. Μία κάτοικο της πόλης, ονόματι Σάλι Γουάιτσμιθ, τη βρήκε το απόλυτο σκοτάδι μέσα στο σπίτι της. Περιπλανήθηκε στα δωμάτια, αλλά δεν μπορούσε να εντοπίσει εκεί αντικείμενα με την αφή. Και όταν το σκοτάδι διαλύθηκε, βρέθηκε κλειδωμένη έξω από ένα από τα δωμάτια. Μόνο αν είχε περάσει μέσα από τον τοίχο θα μπορούσε να έχει συμβεί αυτό. Στη συνέχεια για πολύ καιρό οι άνθρωποι που βίωσαν τέτοια εμπειρία βασανίζονταν από εφιάλτες. Οι επιστήμονες προσπαθώντας να εξηγήσουν με κάποιο τρόπο τι ακριβώς συνέβη, ισχυρίστηκαν ότι ευθύνονται οι ηλεκτρομαγνητικές ταλαντώσεις οι οποίες προκάλεσαν μια κατάσταση κόφωσης και τύφλωσης στους ανθρώπους. Αλλά αυτός ο ισχυρισμός δεν έδωσε απάντηση για τις χρονικές ανομαλίες. Παλαιότερα, στις αρχές του 20ου αιώνα και συγκεκριμένα στις αρχές του Απριλίου του 1904, συνέβη ένα παρόμοιο περιστατικό σε σταθμό του μετρό του Λονδίνου, στην περιοχή του Wimbledon. Το απόλυτο σκοτάδι που κράτησε για αρκετά λεπτά προκάλεσε πανικό σε όλους όσους βρίσκονταν εκεί. Δεδομένου ότι δεν υπήρχε τρόπος να αποσιωπηθεί το περιστατικό, πραγματοποιήθηκε επιστημονική έρευνα. Οι επιστήμονες προσπάθησαν να αναδημιουργήσουν το απόλυτο σκοτάδι. Έκλεισαν το φωτισμό, έκλεισαν τους άξονες εξαερισμού κλπ. Αλλά σε τέτοιο σκοτάδι, οι άνθρωποι εξακολουθούσαν να διακρίνουν τα περιγράμματα των αντικειμένων και τις σιλουέτες όσων βρίσκονταν εκεί. Δηλαδή δεν ήταν δυνατό να επιτευχθεί το απόλυτο σκοτάδι παρόμοιο με το παχύ μαύρο μελάνι. Έτσι υπήρξε ο ισχυρισμός ότι οι άνθρωποι τυφλώθηκαν για λίγο υπό την επίδραση κάποιου άγνωστου αερίου που ξέφυγε από τη γη, αλλά οι εξετάσεις δεν έδειξαν καμία εξωτερική επίδραση στα μάτια. Το Σεπτέμβριο του 1938 σκοτάδι έπεσε στη Βόρεια Σιβηρία, συγκεκριμένα στο Νορίλσκ, τη Ντουντίνκα και τον κόλπο του Ομπ. Για περίπου 2 ώρες τα πάντα βυθίστηκαν στο σκοτάδι και όταν αυτό διαλύθηκε παρατηρήθηκαν κόκκινες καφέ λάμψεις στον ουρανό που κράτησαν για πολλή ώρα. Όπως ανέφεραν αργότερα οι μετεωρολόγοι, το σκοτάδι είχε τη μορφή λωρίδας πλάτους έως 250 χιλιόμετρων. Στη ζώνη του σκότους δεν υπήρχαν καθόλου ραδιοφωνικά σήματα και οι πύραυλοι γεωλογικού σήματος έδειξαν ότι ο ουρανός σε αυτά τα μέρη ήταν καλυμμένος με πυκνά μαύρα σύννεφα που βρίσκονταν εξαιρετικά χαμηλά πάνω από το έδαφος. Για να αποφευχθεί ο γενικός πανικός, οι κάτοικοι ενημερώθηκαν ότι πρόκειτο για εθαλομίχλη από δασικές πυρκαγιές. Ωστόσο εκείνες τις ημέρες
Δεν υπήρχε ούτε άνεμος, ούτε πυρκαγιές. Παρόλο που το σκοτάδι πέφτει μάλλον σπάνια σε μεγάλες περιοχές, υπάρχουν πολύ περισσότερες ενδείξεις για την παρουσία του σε μικρές περιοχές. Το καλοκαίρι του 1957, πολλές γαλλικές εφημερίδες ανέφεραν την απίστευτη ιστορία που συνέβη στην 54χρονη κυρία Ζενέ από την πόλη της Άγλ. Η γυναίκα εργαζόταν ως νταντά σε μια οικογένεια και ήταν γνωστή ως ήρεμος και ισορροπημένος άνθρωπος. Εκείνη την ημέρα πήγε στο πάρκο για μια βόλτα με το μωράκι της οικογένειας. Ο κόσμος ήταν λίγος εκεί, καθώς επικρατούσε αρκετή ζέστη. Το μωρό κοιμόταν στο καρότσι και η νταντά διάβαζε εφημερίδα καθισμένη στο παγκάκι. Ξαφνικά όλα γύρω σκεπάστηκαν από μαύρο αδιαπέραστο σκοτάδι. Ακόμα και υπό το καθεστώς της φρίκης που ένιωσε, η Madame Jeanne ήταν σε θέση να θυμηθεί τις λεπτομέρειες. Άκουσε το κλάμα ενός παιδιού και άρχισε να προχωρά στο σκοτάδι προς αυτή την κραυγή. Κατάφερε να βρει ένα καρότσι, πήρε το παιδί στην αγκαλιά της και το αγκάλιασε. Τότε παρατήρησε ότι μέσα σε αυτό το πυκνό σκοτάδι δεν ακουγόταν ούτε ο θόρυβος του δρόμου, ούτε τα κελαϊδίσματα των πουλιών. Οι μυρωδιές επίσης έλειπαν εντελώς. Η Madame Jeanne στάθηκε εκεί, φοβούμενη να κινηθεί για διάστημα περίπου 15 λεπτών. Το σκοτάδι διαλύθηκε ξαφνικά όπως είχε πέσει. Η νταντά διαπίστωσε ότι είχε αρχίσει να νυχτώνει και τα φώτα ήταν ήδη αναμένα. Βάζοντας το μωρό στο καρότσι πήγε στο σπίτι. Την υποδέχτηκαν οι γονείς, πολύ ανήσυχοι όμως. Αποδείχθηκε ότι η γυναίκα και το παιδί έλειπαν για 3 ολόκληρες ημέρες. Το παράξενο ήταν πως ενώ εθελοντές και αστυνομία αυτές τις 3 ημέρες είχαν χτενίσει όλη την πόλη και τα περιχωρά της, δεν είχαν βρει ίχνη τους. Περίπου το ίδιο συνέβη σε μια ομάδα 4 ορειβατών στους πρόποδες οροσειράς Τζίσα στο Τατζικιστάν το 1979. Η μέρα ήταν ζεστή με ηλιοφάνεια και μέχρι το βράδυ ο ουρανός παρέμενε χωρίς σύννεφα και ξαφνικά επικράτησε απόλυτο σκοτάδι στο οποίο δεν ακουγόταν κανένας ήχος. Οι άνθρωποι προσπαθούσαν απλώνοντας τα χέρια τους να μην χάσουν ένα τον άλλον γιατί δεν έβλεπαν και δεν άκουγαν τις φωνές των συντρόφων τους. Σύμφωνα με την αίσθηση που είχαν όλοι τους, η περίεργη έκλειψη διήρκεσε περίπου 5 λεπτά. Όταν βγήκε πάλι ο ήλιος, είχαν την αίσθηση ότι ήταν πολύ λαμπερός για απόγευμα και το ρολόι έδειχνε ότι ήταν μεσημέρι. Όταν επέστρεψαν στην κατασκήνωση, οι ορειβάτες έμαθαν ότι έλειπαν για μια μισή μέρα. Οι διασώστες είχαν περάσει πολλές φορές από το σημείο που στέκονταν, αλλά δεν είχαν δει κανέναν τους. Οι ερευνητές ανώμαλων φαινομένων πιστεύουν ότι εμφανίζεται απροσδόκητο σκοτάδι σε περίπτωση παραβίαση της ακυρεότητας του χώρου. Σε τέτοιες στιγμές είναι δυνατό να διεισδύσουμε τόσο σε διαφορετικές διαστάσεις και κόσμους όσο και έξω από αυτούς. Άνθρωποι που έχουν βιώσει ταξίδια σε εξωγήινα σκάφη έχουν μιλήσει για τέτοιες περιόδους απόλυτου σκότους. Σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις απαγωγής γήινων από εξωγήινους εμφανίζεται σκοτάδι. Διεπαφικοί οδηγούνταν σε αυτό το σκοτάδι και όταν αυτό έφευγε βρίσκονταν ήδη μέσα στο αγνώστο ταυτότητος υπτάμενο αντικείμενο. Υπάρχει μια ιστορία που συνέβη το 1988 στη γνωστή δεξαμενή Κάμα. Κάποιος άντρας ονόματι Σεργέη χαλάρωνε με φίλους στη φύση. Ξύπνησε το βράδυ μέσα στη σκηνή από ένα αίσθημα φόβου. Ξαφνικά είδε παράξενα μεγαλοκέφαλα πλάσματα μικρού αναστήματος που περπατούσαν προς το μέρος του. Ο Σεργέη ήθελε να τρέξει μακριά αλλά το σκοτάδι τον σκέπασε. Του φάνηκε ότι όλο αυτό διήρκεσε περίπου 2 λεπτά και όταν το σκοτάδι χάθηκε, ο άνδρας βρέθηκε ανάμεσα σε μερικά προφανώς απόκοσμα τοπία. Κανείς δεν τον εμπόδισε να κινηθεί και να κοιτάξει γύρω του, μόνο εκείνα τα όντα τον ακολούθησαν. Τότε το σκοτάδι πύκνωσε ξανά και ο Σεργέη
βρέθηκε κοντά στην κατασκήνωσή του. Μπορούμε να υποθέσουμε ότι σε αυτή την περίπτωση το απόλυτο σκοτάδι έπαιξε το ρόλο ενός είδους συνοριακής περιοχής μεταξύ κόσμων ή συμπάντων, όπου ο χρόνος κυλά διαφορετικά και οι γήινοι φυσικοί νόμοι δεν ισχύουν. Ορισμένοι ερευνητές πιστεύουν ότι το φαινόμενο του ξαφνικού σκότους συνδέεται με την παρουσία στη γη πλασμάτων, άγνωστων στην επιστήμη, που έχουν υπερφυσικές ικανότητες. Όλα αυτά τα παράξενα πλάσματα εισέρχονται στον κόσμο μας μέσα από τους διαδρόμους του σκότους και φαίνεται ότι είναι πιο εξοικειωμένα με αυτό το φαινόμενο από ότι εμείς. Ξέρουν πότε θα ανοίξει αυτό το πέρασμα και το χρησιμοποιούν, μόνο που δεν εξαφανίζονται αμέσως μαζί με το σκοτάδι, αλλά περιμένουν την επόμενη ευκαιρία για να επιστρέψουν στον κόσμο τους. Η ίδια εκδοχή εξηγεί εν μέρη τις εξαφανίσεις ανθρώπων. Ίσως αυτοί εγκλωβίστηκαν στο σκοτάδι και μεταφέρθηκαν σε ένα παράλληλο κόσμο που παρέμειναν. Μόνο οι προσεκτικοί επέζησαν, αυτοί που δεν τόλμησαν να κουνηθούν. Έτσι δεν πέρασαν τη γραμμή που χώριζε τους κόσμους. Δεν είναι τυχαίο το σκοτάδι αναφέρεται από άτομα που επέζησαν του κλινικού θανάτου. Ίσως το σκοτεινό τούνελ μέσα από το οποίο κινήθηκαν να είναι η ζώνη του σκότους μεταξύ των κόσμων. Ίσως η μελέτη αυτού του φαινομένου να οδηγήσει στο γεγονός ότι οι άνθρωποι θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το βαθύ σκοτάδι για να μετακινηθούν αυτοστιγμή στο διάστημα ή σε άλλους κόσμους όπου προσδοκούν να συναντηθούν με νεκρούς στενούς συγγενείς και αγαπημένους ανθρώπους.